νέα εξαγωγή οπλικών συστημάτων από την Τουρκία, αυτή τη φορά η Τινησία. Είναι η δεύτερη φορά που αγοράζει Kirpi 4x4 Mine Protected Vehicles, αντιναρκικά δηλαδή θωρακισμένα οχήματα. 46 είχε αγοράσει, άλλα 46 παίρνει και τώρα. Συνολικά με 92 γίνεται ο δεύτερος χρήστης τέτοιου είδους οχημάτων εκτός Τουρκίας. Από τα 46 που αγοράζει τώρα, τα 41 αφορούν τέτοιου είδους θωρακισμένα οχήματα και τα 5 είναι ασθενοφόρα. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η αμυντική βιομηχανία της κατοχικής δύναμης προχωρεί σε εξαγωγές, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Ουκρανία που πήρε την B2 Bayraktar, η Πολωνία ακολουθεί και η Τσεχία. Σε κάθε περίπτωση τάχιστη και πολύ δυναμική αναγέννηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορέσουμε με οικονομικά μέσα να διατηρήσουμε αξιόμαχες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε το status quo στην περιοχή και να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι στην αναθεωρητική Άγκυρα, η οποία βλέπουμε ότι αναπτύσσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία της και κάνει και εξαγωγές. Αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια σε όλους.